συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να σας καλωσορίσω εκ μέρους των νέων του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή μας εκδήλωση. Αχ, μην το κάνεις. Αφορμή της 40η επέτειο της εξήγησης του Πολυτεχνείου. Με τίτλο «Μια συζήτηση για την εξουσία της απογείωσης και της ανατροπής». Έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε ως νέοι και νέες του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιταλό φιλόσοφο και συγγραφέα Τζόρτζιο Αγκάμπεν. Η εκδήλωση αυτή φιλοδοξεί να έχει τη θέση σε έναν ευρύ πολιτικό και ιδεολογικό διάλογο και να προσεγγίσει ερωτήματα και απαντήσεις, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι απαντήσεις και πολλές φορές ακόμα και τα ερωτήματα δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε ξεκινώντας από τις δικές μας έτοιμες βεβαιότητες. Η επιλογή των κυρίαρχων αυτή τη στιγμή να επιτεθούν στον κόσμο της νεολαίας και της εργασίας δεν μπορεί να σημαίνει για μας τίποτα λιγότερο από το να ξανασυζητήσουμε για την ανατροπή. Δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα λιγότερο από το να ξαναβρούμε το δικό μας όραμα απέναντι στο νεοφιλελεύθερο όραμα που προλαθούν οι κυρίαρχοι και λοιπόν δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα λιγότερο από το να ξανασυζητήσουμε για το δικό μας ρόλο και για το δικό μας πολιτικό σχέδιο. Η ανάγκη αυτή για όλους εμάς συναντιέται με μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Τη διαδικασία ενοποίησης και δημιουργίας της νέας μας οργάνωσης, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Στον δρόμο μας προς τη νέα οργάνωση, έχουμε στο μυαλό μας ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά. Έχουμε στο μυαλό μας ότι συζητάμε, συνομιλώντας με τις καλύτερες παραδόσεις των κοινωνικών αγώνων, της αριστεράς, των εργατικών και νεολαϊκών κινημάτων. Ωστόσο, πάνω απ' όλα αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα οργάνωση με το δικό της στίγμα που θα μπορεί να παράγει απαντήσεις ακριβώς για τη συγκυρία που τη γέννησε. Σε αυτό το πλαίσιο, σπάνιες ευκαιρίες όπως είναι η σημερινή, όπου μας δίνεται η δυνατότητα να συνομιλήσουμε με ένα σημαντικό διανοητή της παγκόσμιας ριζοσπαστικής σκέψης, αποτελούν για εμάς ανάγκη. Ανάγκη στον βαθμό που τροφοδοτούν το πολιτικό μας σχέδιο, που μας φέρνουν πιο κοντά στην υπόθεση της ανατροπής, στον βαθμό που συναντιούνται με τις εμπειρίες μας από τα κοινωνικά κινήματα και τους αγώνες. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από τις 40η επέτειο του Πολυτεχνείου. Όχι γιατί αναζητάμε παραλληλισμούς, παρόλο που παραλληλισμοί υπάρχουν, αλλά πιο πολύ γιατί το φετινό Πολυτεχνείο πραγματικά φέρει το στίγμα των κοινωνικών αγώνων που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας χώρα μετά από δύο πολύ μεγάλα κοινωνικά συμβάντα. Καταρχήν, γιατί ακριβώς η φετινή επέτειος γίνεται 10 μέρες μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, το οποίο επί 5 μήνες λειτουργεί σαν πυλώνας αντιπληροφόρησης μετά την απόφαση που πήρε μια ανοιχτή κυβέρνηση να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση. Και αφετέρου γιατί το ίδιο το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του Πολυτεχνείου, λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν επίκεντρο ενός μεγαλειώδους αγώνα όπου δίνουν οι εργαζόμενοι μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους καθηγητές για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας. Φέτος λοιπόν το Πολυτεχνείο δεν αναζητά κάπου την επικαιρότητά του. Το Πολυτεχνείο είναι επίκαιρο στον βαθμό που η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή εκπέμπει μέσα από αυτό. Είναι επίκαιρο γιατί μέσα από αυτό οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι καθηγητές συζητάνε για τη συνέχεια του αγώνα τους, συζητάνε για το ποιο πανεπιστήμιο θέλουν. Η αντιμετώπιση των αγώνων αυτών από την κυβέρνηση καθιστά ξεκάθαρη τη στρατηγική με την οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τα κοινωνικά κινήματα και όποιους αγώνες κρυπηδάνε. Το εν μία ανοιχτή κλείσιμο της ΕΡΤ, η επέμβαση στο ΜΑΤ μερικούς μήνες μετά, η στοχοποίηση και η προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνα των εργαζομένων μας βοηθούν να σχηματοποιήσουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Βιώνοντας όλες αυτές τις όψεις της συρρυκνωμένης δημοκρατίας και παρατηρώντας τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, γίνεται σαφές ότι η συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής δεν μπορεί παρά να έχει σαν απαραίτητο συμπλήρωμα και το σκληρό κρατικό αυταρχισμό. Το γεγονός ότι στοχοποιείται με πρωτοφανή τρόπο το θέατρο εμπρός, ένας χώρος αυτοδιαχειριζόμενος πολιτιστικός, δείχνει ότι στο όραμα των κυρίαρχων δεν μπορεί να χωρέσει κανενός είδους δημοκρατία στον από κάτω. Οπότε η δικιά μας απάντηση μπορεί να ξεκινάει τη συλλογιστική της ακριβώς από το πώς θα μπορέσουμε εμείς να διευρύνουμε και να υπερασπιστούμε τη δική μας δημοκρατία. Τη δημοκρατία του εμπρός, τη δημοκρατία της ΒΙΟΜΕ, τη δημοκρατία της αυτοδιαχειριζόμενης ΣΕΡ, τη δημοκρατία των συλλογικών διαδικασιών των πανεπιστημίων.
μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από την ίδια την οργάνωση των υποδελειών, προκύπτουν για εμάς τα ερωτήματα πάνω στα οποία καλούμαστε συνεχώς να συζητάμε. Ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να ξεκινάνε από την ανάγκη σήμερα για να μπει ένα τέλος, την ανάγκη σήμερα για την ανατροπή, αλλά παράλληλα αναζητούν τη βάση της δικής μας εναλλακτικής. Σήμερα λοιπόν, ως νέοι και νέες του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο, σαν νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε έναν ευρύ διάλογο. Με στόχο τώρα την ανατροπή της φιλελεύθερης επίθεσης και την οικοδόμηση μιας διαφορετικής κοινωνίας με πυρήνα της αξίας αριστεράς, τη δημοκρατία που είναι αλληλεγγύη. Σήμερα η νεολαία βρίσκεται με πρωτοφανή τρόπο στο μάτι του κυκλώνου. Για την κυρίαρχη προπαγάνδα είναι πολύ εύκολο πολλές φορές να επιτίθεται στην νεολαία και να τη στοχοποιεί, πολλές φορές να επικαλείται τα βάσανα που περνάει, όπως στην περίπτωση των πανεπιστημίων, για να επιτεθεί στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτό που δεν τους είναι τόσο εύκολο είναι να φανταστούν μια νεολαία που θα συζητάει με ένα διαφορετικό τρόπο, θα παράγει πολιτική με ένα διαφορετικό τρόπο, θα οργανώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, θα παράγει πολιτισμό με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτή η νεολαία θεωρούμε ότι στο σήμερα μπορεί να έχει κυρίαρχο ρόλο στην υπόθεση της ανατροπής και παράλληλα να δώσει ελπίδα για το να ξανασυζητήσουμε για το τι κοινωνία εμείς θέλουμε, να ξανασυζητήσουμε για την υπόθεση της κοινωνικής χειραφέτησης, να ξανασυζητήσουμε για τον σοσιαλισμό. Ο δικός μας προβληματισμός αφορά το πώς θα γίνουμε κομμάτι μιας διαδικασίας αυτοοργάνωσης της νεολαίας ξανά με ένα διαφορετικό τρόπο. Αφορά το πώς θα ξανασυζητήσουμε για την ανατροπή, θα συζητήσουμε για τον σοσιαλισμό, ξεκινώντας από το να συζητάμε για τη σχέση μεταξύ μας. Και πριν τελειώσω, σε αυτό το πλαίσιο να ξαναευχαριστήσω τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν που βρίσκεται εδώ μαζί μας, όχι για να κάνουμε μια εκδήλωση επαιτειακή, μια εκδήλωση ακαδημαϊκή, αλλά θέλοντας να κάνουμε συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν στο σήμερα να πετύχουμε τις δικές μας νίκες.